Στις εργασίες του High Level Political Forum, το ΟΗΕ, πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε η ΚΕΔΕ με το Γενικό της Γραμματέα Δημήτρη Καφαντάρη, έπειτα από την πρόσκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τοπικών Αρχών και Μητροπολιτικών Δήμων και ως μέλος αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Task Force των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Στην εισήγηση του, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ παρουσίασε σε ειδική συνεδρίαση αφιερωμένη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές τις δράσεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε οι ΟΤΑ της χώρας να ανταποκριθούν στους 5 από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κ. Καφαντάρης σημείωσε ότι η υιοθέτηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης συνεπάγει τη χρήση ενός κοινού παγκόσμιου πλαισίου για τις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες πολιτικές, καθώς και για την ανάπτυξη νέων λύσεων σε σειρά δημοτικών και περιφερειακών αρμοδιοτήτων. Τόνισε παράλληλα ότι στην Ελλάδα οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης συνδέονται άμεσα με τις ευθύνες των τοπικών και περιφερειακών αρχών και ότι στο πλαίσιο των 332 Δήμων και των 13 περιφερειών υπάρχουν πολλές σημαντικές πολιτικές υπηρεσίες και δράσεις που πραγματοποιούνται και σχετίζονται με αυτούς. Σημείωσε ότι στις δύσκολες οικονομικές περιόδους οι Δήμοι έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία πολιτικών αλλά και μηχανισμών ανακούφισης των τοπικών κοινωνιών. Ορισμένοι δε από αυτούς έχουν επιδιώξει εταιρικές σχέσεις που τους επέτρεψαν να αναλάβουν ταχεία δράση και να αντιμετωπίσουν τις πιο κρίσιμες προκλήσεις, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα μια σημαντική αίσθηση αλληλεγγύης από κάτω προς τα πάνω σε κάθε ευκαιρία. Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ο κ. Καφαντάρης σημείωσε ότι σε αυτό το πλαίσιο οι ελληνικοί Δήμοι και οι περιφέρειες σχεδιάζουν να συγκροτήσουν ένα ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα βιώσιμη ανάπτυξη τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχει ως αντικείμενο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 17 στόχων.